Ήρθαμε μια αντιπροσωπεία της ΚΝΕ, εδώ πέρα από την Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας και μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, να εκφράσουμε από όλη μας την καρδιά την αλληλεγγύη στους απεργούς της Μαλαματίνα. Να σας πούμε ότι σας στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να σας πούμε ότι ο αγώνας σας προφανώς είναι δίκαιος, αυτό το ξέρετε. Το μέρα με τη μέρα δυναμώνει αυτό το αίσθημα σε όλη την εργατική τάξη της χώρας. Αλλά εμείς και ως πιο νέοι, ας πούμε, ως αυριανή βάρδια ή τωρινή βάρδια εργαζομένων που τώρα βγαίνουν στην παραγωγή κτλ., να πούμε ότι είναι και ένας αγώνας ελπιδοφόρος, ένας αγώνας ο οποίος είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές εργαζομένων. Τα λέγαμε πριν και με τον Γιάννη τον Νικολή, το ζήτημα δηλαδή ότι το πώς η εργοδοσία και εδώ θέλει να βάλει νεότερους εργαζόμενους να πάνε κόντρα στους παλαιότερους, με τους αντεργατικούς νόμους και το πλαίσιο που έχουν φτιάξει όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή όλα αυτά τα χρόνια, να τσακίσει, να χτυπήσει τα εργασιακά δικαιώματα, να χτυπήσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να χτυπήσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και να συνεχίζουν να πλουτίζουν αυτοί που πλουτίζουν τόσα χρόνια από το δικό σας τον κόπο και το δικό σας τον υδρό. Οπότε θέλουμε να πούμε ότι έχει μια σημασία επιπλέον ο αγώνας των απεργών της Μαλαματίνα να νικήσει, γιατί είναι και ένας αγώνας προοπτικής και ένας αγώνας σχολείο για τις νεότερες γενιές εργαζομένων, για όλη την εργατική τάξη και την νεολαία. Και θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και μέσα από τη δράση των μελών και των φίλων της ΚΝΕ στους μαζικούς φορείς, φοιτητικούς συλλόγους, μαθητικά συμβούλια κτλ., συνδικάτα, αλλά και ερχόμενοι σήμερα εδώ να σας καλέσουμε στο φεστιβάλ μας, στο 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, 15, 16, 17 στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσιου, να έρθετε εκεί να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να μας μεταφέρετε την πείρα σας και να διασκεδάσουμε κιόλας με τους καλλιτέχνες στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Θα είναι χαρά μας. Είναι πραγματικά ένας αγώνας που δεν δίνεται μόνο για τους παλιούς ή μόνο για τις θέσεις εργασίας ή μόνο για την βοήθεια που πολλές φορές ο εργαζόμενος προσφέρει σε μια εταιρεία για να την βοηθήσει, που τελικά και αυτό καταλήγει μπούμερα και γυρίζει πάλι. Είναι ένας αγώνας που πραγματικά είναι αγώνας για σας την καινούργια γενιά. Είναι αγώνας σχολείου, όπως είπες, για να βλέπετε και να βλέπουμε κι εμείς, γιατί κάθε μέρα κι εμείς μαθαίνουμε τακτικές, μαθαίνουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς σκέφτεται η εργοδοσία, για να μπορούμε να έχουμε τα αντιμέτρα, τα αντιόπλα. Και παράλληλα είναι και αγώνας που πρέπει εσείς να παίρνετε τα μηνύματα, να βλέπετε το πώς λειτουργούν, να οργανώνεστε πιο καλά, για να μπορείτε να αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους προκλήσεις, αλλά και να τις χρησιμοποιείτε από πιο μπροστά, στη λογική του θεραπεύειν, του προλαβαίνει παρά του θεραπεύει. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η ταξική αλληλεγγύη, η οποία όπως το είδαμε χθες και με την απόφαση στην Καβάλα, υπάρχουν τέτοιες προοπτικές, σίγουρα το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο από το χθες. Και εμείς παλεύουμε για σας και για εμάς, αλλά κυρίως για σας την νεολαία, να μάθετε να αγωνίζεστε, να μην σκύβετε το κεφάλι, να διεκδικείτε το δίκιο. Και δίκιο έχει πάντα το δίκιο. Και εμείς έχουμε δίκιο. Ως εργατική τάξη, ως εργαζόμενοι, ως κοινωνία. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπων από άνθρωπο. Πρέπει να υπάρχουν συνθήκες σωστές για να μπορούμε να έχουμε μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε καταρχάς για την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, αλλά ιδιαίτερα φέτος, είναι θα έλεγα μια μεγαλύτερη τιμή το να βρεθούμε εκεί. Θα είμαστε εκεί και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί και εγώ τα παιδιά μου, αλλά και τα παιδιά όλων σχεδόν είναι στην ηλικία σας. Είναι άλλοι είναι φοιτητές, άλλοι είναι εργαζόμενοι και μέσα από αυτό μαθαίνουν και αυτοί να αγωνίζονται. Θα έρθουμε εκεί, θα τα πούμε και στο φεστιβάλ και εύχομαι καλή συνέχεια και σε εσάς και πάντα μια αλληλεγγύη και μη σκέπτε το κεφάλι, δυνατά.